Ψήφισαν 146 βουλευτές, όχι ψήφισαν 35 βουλευτές και παρόν ψήφισαν 62 βουλευτές. Εκδίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τους πληστηριασμούς καθώς και την προστασία από τους πληστηριασμούς μετά από πολλή ώρες ζυμώσεις και τροποποιήσεις. Ειδικότερα, υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν 146 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για ΑΝΕΛ, παρόν 62 βουλευτές από Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ποτάμι, ενώ καταψήφισαν 35 βουλευτές από ΚΚΕ, Ένωση Κεντρών και Χρυσή Αυγή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, μεταξύ άλλων, απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας την παράγραφο για την αυτεπάγγελτη δίωξη ακόμη και της απειλής προς συμβολιογράφους, κάμπτοντας έτσι τις αντιρρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Απαλήφεται, με συγχωρείτε, από τη συγκεκριμένη τροπολογία η παράγραφος 2, διότι κατά τη γνώμη μας η εύρυθμη ολοκλήρωση ενός πληστηριασμού εξυπηρετείται απολύτως χωρίς τη συγκεκριμένη διάταξη. Το σπίτι, γιατί να το δώσουν τα πρώτα και όλα σπίτια. Αυτό πλέον θα το προστατεύουν αυτό. Να το προστατέψουν, να μην το δίνουν, γιατί αμαρτία είναι. Κακώς, πρέπει να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό. Τώρα, αν το υπερψήφισε και δηλαδή θα συλλαμβάνουν, τι θα κάνουν, δεν καταλαβα τι ακριβώς. Θα συλλαμβάνουν όσους τις εμποδίζουν. Ποιοι τις εμποδίζουν όμως? Και το θέμα ποιο τι εμποδίζει. Δηλαδή, αν βγαίνει ο καθένα και εμποδίζει, ναι, από την μία απόψη ναι. Αλλά από την άλλη, αν εμποδίζει ο ίδιο ο ένοικο του σπιτιού, ναι. Από ποια μεριά το δει, είναι. Αξίζει να σημειωθεί πω σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση τιμωρείται με τι προβλεπόμενε από την γη με νομοθεσία ποινέ, δηλαδή φυλάκιση 3 ή 6 μηνών κατ' ελάχιστο όριο κατά περίπτωση, όποιο εισέρχεται και παραμένει σε χώρου διεξαγωγή πληστηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστική εκτέλεση, διακόπτοντα ή διαταράσσοντα την ομαλή διεξαγωγή αυτών. Ξέρετε εσεί καμία πρώτη κατοικία δανειολήπτη, ο οποίο έχει εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία προστασία και να βγαίνει το σπίτι του? Τι λέτε, κύριε Κάτσο, τι λέτε τώρα, κύριε Παφίλη, απευθύνομαι σε εσάς, αποδέχεστε αυτό που λέει, πάμπολες. Εντάξει, πλέον δεν υπάρχει καμία λογική στη συζήτηση, καμία λογική. Πείτε μου ένα. Ψεύτες, λοποδίτες, τίποτα άλλο. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολήσουν με αυτούς. Αλλή μόνο στους φουκαράδες που θα χάσουν τα σπιτάκια τους. Τώρα από εκεί και πέρα οι πλούσιοι θα ξανακερδίσουν λεφτά.